Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Μία επιστολή από μία φίλη, η οποία είναι και ψυχοθεραπευόμενη και ψυχοεκπαιδευόμενη και γράφει τα εξής ακόλουθα. Ήδη έχει βάλει τον τίτλο του βίντεο. «Είναι ο έρωτας μια επιστολη απο μια φιλη η οποια ειναι και ψυχοθεραπευομενη και ψυχοεκπαιδευομενη και γραφει τα εξης ακολουθα Ίδια εχει βαλει τον τιτλο του βιντεο ειναι ο ερωτας μια βουτια στο κενό» «Ναι» απαντά η ίδια. Φόρα Αλεξίπτωτο και απόλαυσε την πτήση. Αγαπημένη μου Θέκλα, σου γράφω με απέραντη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη που μου άνοιξε τον δρόμο σε ένα καλύτερο κόσμο, σε ένα καλύτερο μέλλον. Χαίρομαι που νιώθεις ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Είσαι το φως και ελπίδα σε ένα μακρύ τούνελ. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι που οι φίλοι στο κανάλι μας βρήκε εργαλεία να τα χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να νιώθει ότι βγαίνει προς το φως. Σε όλες μου τις σχέσεις ως σήμερα έχω φοβηθεί να κάνω ερωτήσεις, γιατί μάλλον ήξερα τις απαντήσεις και είχα ήδη συμβιβαστεί με αυτές. Αυτό όμω έχει αλλάξει χάρη σε σένα και την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία. Λέμε πολλές φορές εδώ στα βίντεο, ειδικά όταν μιλάμε για νέες γνωριμίες, ότι πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις πρέπει να ρωτάμε τα πράγματα εκείνα που μας ενδιαφέρουν από έναν πιθανό σύντροφο, από κάποιον άνθρωπο που φλερτάρουμε μαζί και να παίρνουμε το ρίσκο να πάρουμε ακόμη και απαντήσεις που δεν είναι οι αναμενόμενες. Αλλά να πάρουμε και το ρίσκο να πάρουμε απαντήσεις οι οποίες θα μας ευχαριστήσουν και θα μας επιβεβαιώσουν ευχαριστά. Δεν ξέρω πώς να συνδεθώ ουσιαστικά με έναν ερωτικό σύντροφο. Έλα, καλώς όρισες, join the club. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε πώς να το πράξουμε αυτό και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, επειδή έχουμε λανθασμένα πρότυπα. Λανθασμένα πρότυπα από την οικογένεια μας, από τους γονείς μας, από τις προηγούμενες σχέσεις μας, από την pop κουλτούρα, πρότυπα προβληματικών σχέσεων, επιφανειακών σχέσεων, ελληματικών σχέσεων και ούτω καθεξής. Ευτυχώς το έχω καταφέρει με λίγους και καλούς φίλους να συνδεθώ ουσιαστικά, μπράβο, αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι και ένα πολύ καλό βήμα, με την ψυχοθεραπεύτρια μου και ως το βαθμό που η γονεϊκή σχέση μου το επιτρέπει με τις δύο μικρές μου κόρες. Χαίρομαι για σένα. Όταν ένα πρόσωπο είναι εξαρτώμενο, αρχίσει να συνδέεται ουσιαστικά με ανθρώπους από το φιλικό του περιβάλλον, με το θεραπευτή του, τη θεραπεύτρια του, και με τα παιδιά του, τότε αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι για το ότι βρίσκεται στο δρόμο που θεωρεί ότι βρίσκεται, της απεξάρτησης από τη συνεξάρτηση. Πάντα όταν βρισκόμουν με ένα νέο σύντροφο, έκλεινα τα μάτια και βουτούσα στο κενό. Αφινόταν δηλαδή η φίλη. Αφινόταν με κλειστά μάτια ήλπιζα ότι με τον αφεθώ κάποιος θα είναι εκεί να με πιάσει για να μην πέσω. Ό,τι θα με προστατεύσει. Ίσως είναι αυτό που είχα ανάγκη από τους γονείς μου και δεν πήρα. Δυστυχώ, είμαστε πολλοί άνθρωποι σε αυτό το σημείο. Ή ήμασταν, ή είμαστε, ή ελπίζουμε να μην είμαστε, όπου μέσα από τις ερωτικές μας σχέσεις προσπαθούμε να κάνουμε υπεραναπλήρωση των ουσιαστικών γενών και λήψεων από την σχέση με τους γονείς μας ή τους φροντιστές μας. Όμως αυτό που κατά κανόνα συνέβαινε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους έφτιαχνα ερωτικέ σχέσεις με άδειαζαν. Ρούφηξαν την ενέργεια, το χρόνο, την αγάπη, την περιποίηση, τον τραπεζικό μου λογαριασμό, τα όνειρά μου. Πόσο ωραία το θέτει φίλοι. Και ναι, Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες το έχουν βιώσει αυτό. Οι σχέσεις τους ερωτικές να τους έχουν ρουφήξει την ενέργεια, το χρόνο, την αγάπη, τη φροντίδα τους να έχουν πάρει, να τους έχουν αδειάσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό και τα όνειρά τους. Δεν είναι μόνο άνδρες οι οποίοι βιώνουν αυτό το εξαιρετικά άσχημο και επώδυνο συνέστημα ότι μια γυναίκα έφτιαξε μια ερωτική σχέση μαζί τους για να τους εκμεταλλευτεί οικονομικά, κοινωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και οι γυναίκες βιώνουν αυτό το συνέστημα. Το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό εδώ το κανάλι, θα το επαναλάβω και άλλες φορές, όσες φορές χρειαστεί, ότι δεν κοιτάζει φίλο η αρρωστημένη προσωπικότητα. Υπάρχουν παλιόπαιδα και στο ανδρικό φίλο και στο γυναικείο φίλο. Δεν είναι καλή ιδέα να λέμε ότι όλοι οι άνδρες είναι αρκισιστές και εκμεταλλευτέ και όλες οι γυναίκες είναι καλοσυνάτες, καλά πλάσματα και θύματα. Ναρκισιστές, εκμεταλλευτές, παλιόπαιδα μπορεί να συναντήσουμε σε όλα τα φύλλα και σε όλους τους ερωτικούς προσανατολισμούς. Και όταν χωρίζαμε, γευόμουν την οργή τους, την κακία και την αήθεια τους. Και αυτό είναι αλήθεια ότι στο χωρισμό αποδεικνύει και καταδεικνύει ένας άνθρωπος το ποιόν του. Μπορεί ένας άνθρωπος να προσποιείται κατά τη διάρκεια μια σχέση καλοσύνη, να προσποιείται τρυφερότητα, να προσποιείται αγάπη προκειμένου να λαμβάνει τα ωφέλη που θέλει να λάβει από εκείνη τη σχέση. Όταν όμως τελειώσει μια σχέση, ειδικά στην περίπτωση που ένα πρόσωπο ανοίξει τα μάτια του και αντιληφθεί ότι έχει υποστεί κακοποίηση και κοροϊδία, και επειδή δεν αντέχω άλλο φτάνει, τότε ο άνθρωπος που δεν έχει κάτι άλλο να εκμεταλλευτεί από εμάς, ο άνθρωπος που δεν έχει κάτι άλλο να πάρει από εμάς, θα δείξει όλη του την κακία. Γι' αυτό, αν προβληματιζόμαστε για σχέσεις που είχαμε στο παρελθόν, για το αν ήταν κακοποιητικές σχέσεις ή όχι, για το αν κάποιος πρώην σύντροφος μας, άντρα ή γυναίκα, υπήρξε, ένα παράσιτο στη ζωή μας ή ένας άνθρωπος που πραγματικά μας αγάπησε, πρέπει να αναλογιστούμε πώς συμπεριφέρθηκε μετά το τέλος της σχέσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υγιή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που είναι καλοήθης, αποδέχεται το τέλος μιας σχέσης, αποδέχεται το ελεύθερο δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος είτε να επιθυμήσει να ξεκινήσει μια σχέση είτε να επιθυμήσει να τελειώσει μια σχέση για να ξεκινήσει μια σχέση χρειάζεται να συμφωνήσουν και οι δύο για να τελειώσει μόνο ένας και όσο και αν δεν δέχεται το χωρισμό δεν θα συμπεριφερθεί με κακία. Δεν θα πει βαριά λόγια, δεν θα ξεκινήσει μια εκστρατεία δυσφήμιση σε γνωστούς και αγνώστους για σένα, δεν θα σε απειλήσει, δεν θα σε κακοποιήσει καθιονδήποτε τρόπο. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλά παλιόπαιδα Πολλοί παλιάνθρωποι, πολλά τσογλάνια τα οποία όταν το θύμα τους πλέον σταματήσει να είναι πρόθυμο προς εκμετάλλευση βγάζουν πάρα πολύ κακία πάνω στο θύμα του και το επανακακοποιούν μένος μετά που το θύμα αποφασίσει να χωρίσει και να απελευθερωθεί από τη σχέση συστηματικής ναρκισιστικής κακοποίησης και γυναίκες όχι μόνο άντρες. Θέλω να κάνω το επόμενο βήμα στην ερωτική μου ζωή και ο άνθρωπος που με ελκύει είναι κάποιος που γνωρίζω 10 χρόνια και είναι φίλος μου. Είμαστε και οι δύο 35 ετών. Είμασταν μαζί στο πανεπιστήμιο, αλλά μόνο σε κοινέ παρέες. Ο πρώην μου, 4 χρόνια σχέση, γνωριστήκαμε με τον πρώην μου όταν ήμουν εγώ 24 και εκείνος 26, ήταν επίσης φίλος του. Η πρώτη φορά που πρόσεξα ερωτικά αυτό το νέο πρόσωπο ήταν όταν ο πρώην μου του έλεγε για μια γνωστή μας να κάνει σεξ μαζί της, μιας και του την έπεφτε και ότι δεν είναι ανάγκη να την παντρευτεί. Αυτό του το έλεγε γιατί η κοπέλα έψαχνε σοβαρή σχέση ίσως και γάμο. Ο τρόπος του πρώην μου με αηδίασε γιατί υπονοούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την κοπέλα και μετά να την παρατήσει. Με τον πρώην χώρισα στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων της σχέσης όταν του είπα ότι δεν νιώθω ότι έχω κάτι να γιορτάσω και ότι μου έχει τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο νέοι είμαστε, όσο νεότεροι είμαστε, τόσο περισσότερο χρόνο δίνουμε σε μία σχέση. Και όσο οριμότεροι είμαστε και μεγαλύτεροι είμαστε, αντιλαμβανόμαστε πιο νωρί ότι μία σχέση δεν είναι αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε πω είναι, όταν είναι μία προβληματική σχέση. Τον θεωρούσα ανώριμο, ένιωθω ότι με κρατούσε πίσω και είχα βαρεθεί μαζί του. Μετά το χωρισμό μιλήσαμε δύο-τρεις φορές σχετικά με το τι συνέβη στη σχέση μας που είχε τελειώσει και τα συναισθήματα μας και θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέει ότι όποτε πάει να μιλήσει άσχημα για μένα, ο κοινό μας φίλος αυτός πάντα παίρνει το μέρος μου και ό,τι του αρέσω. Ταυτόχρονα εγώ είχα πει σε φίλες μου ότι μου αρέσει το νέο αυτό πρόσωπο και ότι θα του ζητήσω να βγούμε και θα του το πω. Δεν το έκανα όμως όταν είδα ότι ο πρώην μου θα πληγωνόταν και θα ένιωθε προδομένος. Εδώ, <laughs> εδώ έρχεται, έρχεται, αυτό το, το ηθικό δίλημα ή το ηθικό ζήτημα. Α, όταν γνωρίσουμε κάποιον ο οποίος έχει σχέση με τον πρώην μας ή με την πρώη μας ή όταν γνωρίσουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πρώην κάποιου γνωστού μας ή κάποιας γνωστής μας. Θυμάστε τις τελευταίες εβδομάδες είχε γίνει μια, εντό εισαγωγικών φασαρία στην ελληνική showbiz, γιατί μια παρουσιάστρια πρωινή ζώνη εθεάθη να φιλιέται παθιασμένα με τον πρώην μια άλλη παρουσιάστρια πρωινή ζώνη και έγιναν διάφορε συζητήσει στα social για το ότι δεν είναι ηθικό να παίρνουμε τον πρώην τη γνωστή μα ή τη φιλενάδα μα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι κανείς δεν ανήκει κανενός και από τη στιγμή που δύο άνθρωποι έχουν μια ερωτική σχέση και τελειώσει αυτή η ερωτική σχέση, δεν έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αν θέλετε, δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στο πρόσωπο με το οποίο είχαν σχέση αντιλαμβάνομαι τη λεπτότητα με την οποία χειρίστηκε η φίλη της συνθήκη εκείνη. Δεν ήθελε να πληγώσει τον πρώην της, ο οποίος αυτός ο πρώην της, με αδιαστικό τρόπο όπως περιγράφει η ίδια, έχει συμβουλέψει αυτό τον κοινό του φίλο να χρησιμοποιήσει μια κοπέλα και να την πετάξει σε στιμένη λεμονόκουπα με τρόπο που είπε ότι αηδίασε, αλλά παρόλα αυτά παρέμεινε μαζί του ε, μέχρι και να κλείσει τέσσερα χρόνια σχέσεις. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν μου έχει τύχει να βρεθώ σε τέτοιο διλήμμα. Ε, νομίζω ότι σταθμίζουμε τα πάντα και χρειάζεται έτσι να σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι μια γνωριμία και πόσο πολύ μπορεί να ταιριάζουμε ή να μην ταιριάζουμε με κάποιον άνθρωπο. Αν είναι να τα φτιάξει με κάποιον παροδικά, δεν αξίζει τον κόπο να μπει στη διαδικασία και να στενοχωρήσει πρώην και να στενοχωρήσει φίλου και να παρουσιαστεί κιόλα σαν ένα πρόσωπο το οποίο δεν κρατάει του κανόνε εντό εικών τη κοινωνική τιμή. Εάν όμω έχει συναντήσει τον άνθρωπό σου ε, και το νιώθει ότι με αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζει αυθεντικά και ότι θα γίνεται ένα πραγματικό ζευγάρι μπορεί να μην έχει και τόσο μεγάλη σημασία αν θα πληγωθεί ο πρώην ή η πρώην γιατί τα έχετε φτιάξει μετά που έχω χωρίσει. Δεν μιλάω για περιπτώσεις απιστίας, δεν μιλάω για περιπτώσεις παράλληλων σχέσεων, αλλά για περιπτώσεις όπως αυτή. Κάνα δύο χρόνια πέρασαν και με το πρόσωπο που με ενδιαφέρει συναντιόμασταν περιοδικά. Ταξίδευε και έμενε στο εξωτερικό για δουλειά σε φίλους ή για ένα ψυχή. Θυμάμαι όταν τον επισκέφτηκα στη χώρα που μένω σήμερα πόσο ωραία είχαμε περάσει. Υπήρχε μεταξύ μας οικειότητα, γέλιο, συζητήσεις, ανάλαφρη διάθεση αλλά και όρια, απόσταση. Έπειτα πήγα εγώ σε μια άλλη χώρα για μερικούς μήνες και ήταν ο πρώτος που ήρθε να με βρει και φιλοξένησε για τρει-τέσσερι μέρες. Μου άρεσε, αλλά ένιωθε ότι δεν μπορώ να τον πλησιάσω. Δεν ξέρω γιατί. Τα διαστήματα που είτε εκείνο είτε εγώ είτε και οι δύο είχαμε άλλε σχέσει, το συνέστημα μου πάγωνε. Μου έλεγε για τι σχέσει του και του ευχόμουν πραγματικά και ευχόμουν πραγματικά να είναι ευτυχισμένο. Το 2015 έκανα εγώ μια σχέση, έκανε και εκείνο. Οι σχέσει και των δυο μα ήταν άρρωστε και κακοποιητικέ. Το 2017, χώρισα από την άθλια σχέση που είχα, μετακόμισα στη χώρα που ήταν και εκείνο, όπου παραμένω. Εκείνο έχει επιστρέψει πίσω. Έκανα μια καινούρια αρχή. Ήθελα να του μιλήσω για τα αισθήματά μου, αλλά δεν τολμούσα, και μάλιστα θυμάμαι σε μια συζήτηση μιλώντα για κάτι άλλο μου είπε ότι για μένα έχει μόνο φιλικά αισθήματα. Ούψ. Μερικούς μήνες αργότερα γνώρισα κάποιον άλλο, έμεινα έγκυος και τον παντρεύτηκα. Έχω χωρίσει με το σύντομα πρώην σύζυγο εδώ και 15 μήνες, αλλά δεν μου δίνει το διαζύγιο. Τώρα η στάση μου έχει αλλάξει και θα το πάρω μόνη μου χωρίς τη συνένεσή του. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Με το πρόσωπο που σου αναφέρω σε όλο το γράμμα έχω ακόμη αισθήματα. Πρώτα βαθιάς ανθρώπινης αγάπης και μετά ερωτική επιθυμία. Επίσης, εκτίμηση στην προσωπικότητα του και θαυμασμού στον αγώνα του στη ζωή. Σκέφτομαι σε έναν μήνα που θα το δω ξανά από κοντά να του πω τα εξή. Σε κάλεσα εδώ σήμερα γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σου το πώς νιώθω για σένα. Μου αρέσει ο άνδρας και έχω ερωτικά αισθήματα για σένα. Αν νιώθει και εσύ έτσι, γιατί δεν βγαίνουμε μερικά ραντεβού να δούμε πώς θα πήγαινε αυτό μεταξύ μας. Επικροτώ. Συμφωνώ. Να του το θέσεις ακριβώς έτσι. Έχω αγωνία, νιώθω ευάλωτη και ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα πέσω με τα μάτια ανοιχτά σε μια μαλακή γεμάτη αγκαλιά. Αχ, τι ωραία που το εκφράζεις. Έχω αγωνία, νιώθω ευάλωτη. Αυτά είναι φυσιολογικά συναισθήματα όταν πρόκειται να κάνουμε ένα βήμα. Θα πάρουμε μια πρωτοβουλία για να εκφράσουμε τα ερωτικά μας συναισθήματα, να κάνουμε ερωτική εξομολόγηση δηλαδή σε έναν άνθρωπο που γνωρίζουμε 10 χρόνια και που είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι έχουμε ερωτικά συστήματα γι' αυτόν. και ελπίζω και υπάρχει και η ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα πέσω με τα μάτια ανοιχτά σε μια μαλακή γεμάτη αγκαλιά. Ωραίο αυτό, να πέσεις με τα μάτια ανοιχτά. Άρα γι' αυτό λε, είναι ο έρωτα μια βουτιά στο κενό. Ναι, φόρα ξύπτοτο και απόλαυσε την πτήση. Δεν είμαι σίγουρη αν θα σου στείλω αυτή την επιστολή. Αν τη διαβάζει, μάλλον το έκανα. Το έκανε. Oops, you did it. Not again, πρώτη φορά στέλνει. Με αγάπη και χτίμηση. Λοιπόν, φίλε να δω. Φίλε να Τα ξεκαθαρίσματα κάνουν του καλού φίλου και του καλού συντρόφου. Χρειάζεται να κάνεις αυτή την ερώτηση και να θέσεις τη δική σου πραγματικότητα. Να του πεις έτσι ακριβώς όπως τα έχεις γράψει. Ότι εγώ έχω συναισθήματα ερωτικά για σένα, σε χτιμώ και σε σέβομαι ως άνδρα και αν νιώθει κι εσύ κάτι αντίστοιχο, γιατί να μην βγούμε μερικά ραντεβού να δούμε πού θα μας βγει. Αν η απάντηση του είναι ναι, τότε θα έχεις μια ευκαιρία να εξερευνήσεις πώ θα είναι να γνωριστείτε και αν μπορείτε και αν σα βγαίνει να δημιουργήσετε μια ερωτική σχέση. Αν η απάντηση του είναι όχι, η γνώμη μου είναι να το ρωτήσει διευκρινιστικέ ερωτήσει, ούτω ώστε να σιγουρευτεί ότι δεν έχει ερωτικά συναισθήματα για σένα, να σιγουρευτεί ότι ποτέ δεν είχε ερωτικά συναισθήματα για σένα, να καταλάβει γιατί έδειχνε εμέσως πλησαφώς ότι είχε κάποια ερωτικά συναισθήματα, να το ξεκαθαρίσεις μέσα σου και να μπορέσει να προχωρήσει από εδώ και πέρα. Στη φάση που είσαι, μετά από το διαζύγιο με τον πατέρα των παιδιών σου και μετά που έχεις κάνει μια καμπή στη ζωή σου με ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, το τελευταίο πράγμα που σου χρειάζεται είναι να έχεις κολλήματα με το παρελθόν και με τις ελπίδες και τις προσδοκίες του παρελθόντος που συνεχίζουν να είναι και στο παρόν και να επηρεάζουν και το πώς λειτουργείς και ίσως να επηρεάζουν και το μέλλον. Δεν πρέπει να αφήνουμε πράγματα τα οποία να αιωρούνται. Χρειαζόμαστε ξεκαθάρισμα και συγύρισμα στον εσωτερικό μας κόσμο. Μετά την οριστικοποίηση ενός διαζυγίου, μετά το οριστικό τέλος μιας σημαντικής σχέσης, αρκετοί άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτή τη συνθήκη να σκέφτονται όλη την προηγούμενη ερωτική τους ζωή, να κάνουν αποτίμηση των λανθασμένων επιλογών και των ορθών επιλογών και να σκέφτονται ίσως τις χαμένες ευκαιρίες. Εάν ένας άνθρωπος από το παρελθόν έχει παραμείνει ως αποθυμένο, και εξηγώ τι εννοώ με τη λέξη αποθυμένο, δεν τη λέω με τη λέξη τη ψυχαναλυτική και τη ψυχοδυναμική για το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της απόθυσης. Το λέω με την έννοια της καθομιλουμένης, κάποιο που θα θέλαμε να γνωρίσουμε, θα θέλαμε να κάνουμε σχέση μαζί του, αλλά δεν μας βγήκε ποτέ, δεν πέτυχε ποτέ. Καλή ιδέα είναι να το διερευνήσουμε. Μπορεί να δούμε σε αυτή τη διερεύνηση ότι δεν κάναμε σχέση ποτέ επειδή δεν ταιριάζαμε ουσιαστικά και επειδή ήταν κάποιος που άλλη γνώμη είχαμε γι' αυτόν και όταν το γνωρίσουμε καλύτερα ή όταν ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με μια τοποθέτηση σαφή, να δούμε ότι δεν ήταν. Μπορεί όμως και να δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι όντω ταιριαστό για μας και να δημιουργήσουμε κάτι υγιές. Πρόσφατα μιλούσα με μια φίλη, πριν πέντε μήνες περίπου, η οποία μου έλεγε για μια εξαιρετικά προβληματική σχέση στην οποία βρισκόταν... Α, με την οποία είχαν χωρίσει... με εκείνη τη σχέση... και είχε έτσι προβληματισμούς... μήπως θα έπρεπε να δώσει άλλη μια ευκαιρία... έκανε καλά που χώρισε, δεν έκανε καλά που χώρισε... και το καθεξής... και εγώ τη είπα... Α, είχαμε πάει για φαγητό... έχει καιρό, πολύ καιρό, μπορεί και έξι μήνες... και εγώ τη είπα, κοίταξε... Ε, η γνώμη μου είναι ότι έχεις δώσει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ενέργεια σε αυτή τη σχέση. Έχεις εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Έτσι όπως μου τα λες, ίσως να έπρεπε να είχες τελειώσει αυτή τη σχέση και δύο χρόνια πριν και τρία χρόνια πριν. Η γνώμη μου είναι να το πάρεις απόφαση ότι τελείωσε αυτή τη σχέση και να προχωρήσεις. Και μου είπες εκείνη τη συζήτηση ότι ξέρεις υπάρχει και ένα πρόσωπο από το παρελθόν με το οποίο είχαμε μια Uh, όμορφη ερωτική σχέση όταν ήμασταν πολύ νεαροί. Βρεθήκαμε σε διαφορετικού χώρου ο καθένα και τελείωσε αυτή η σχέση και έχω σκέψει για αυτό το πρόσωπο. Και τι είπα να τι εκφράσει. Να τι εξερευνήσει. Αντί να αναλώσει την ενέργεια σου ξανά και ξανά προσπαθώντα να κάνει μια ξεκάθαρα προβληματική σχέση να δουλέψει, γιατί να μην τελειώσει μέσα σου, γιατί ε, στην πράξη είχε τελειώσει με εκείνη τη σχέση, να τελειώσει μέσα σου με αυτή τη σχέση που σε έχει ταλαιπωρήσει, να δώσεις μια ευκαιρία στον εαυτό σου και στο πρόσωπο εκείνο από το παρελθόν να δείτε αν εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια τρυφερά αισθήματα που είχατε ο ένας για τον άλλον και αν εξακολουθείτε να ταιριάζετε και αν όχι προχωράς. Και πρόσφατα με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι είναι πολύ καλά, βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της ζωής της, ότι συναντήθηκε ξανά με την πρώτη της αγάπη, τα βρήκανε και νιώθει ευγνώμων για το ότι άφησε επιτέλους να φύγει από τη ζωή τη εκείνο το πρόσωπο, το προβληματικό με το οποίο είχε σχέση προηγουμένω. Και μπόρεσε τώρα στην ηλικία που βρίσκεται, είναι και αυτή γύρω στα 35, μπόρεσε τώρα στην ηλικία που βρίσκεται να δημιουργήσει μια υγιή σχέση. Και χάρηκα πάρα πολύ με τα νέα της. Μια άλλη ιστορία που θέλω να μοιραστώ είναι μια άλλη κοπέλα, η οποία μετά από ένα διαζύγιο μπήκε στη διαδικασία να εξερευνήσει μια σχέση που είχε πριν από το γάμο της, η οποία είχε μείνει στη μέση. Δηλαδή, όταν είχε φτιάξει εκείνη τη σχέση, ε, ξέρω εγώ 10-15 χρόνια, πόσα ήταν πριν από το γάμο τη, δηλαδή όταν είχε συμβεί για πρώτη φορά εκείνη η σχέση, ε, ξέρω εγώ 10 χρόνια πριν, αν δεν κάνω λάθο, ε, είχε κάποιου ενδιασμού η κοπέλα και σταμάτησε εκείνη τη σχέση χωρί να έχει σταματήσει η έλξη για εκείνο το πρόσωπο. Μετά το διαζύγιο τη, τον έψαξε εκείνον τον άνθρωπο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν τα ερωτικά συναισθήματα που υπήρχαν, αλλά όταν το έζησε χωρίς ενδιασμούς, εκεί διαπίστωσε ότι δεν τέριαζαν και ότι ο εαυτός της εκείνος των δεν ξέρω πόσων χρόνων, ο νεανικός της εαυτός ο οποίος είχε αποφασίσει ενστικτοδός να διακόψει εκείνη τη σχέση, είχε απόλυτο δίκιο. Σε κάθε περίπτωση, καλά κάνουμε να μιλάμε. Στην Κύπρο υπάρχει μια παρεμία που λέει «Όποιος δεν μίλησε, ναι, είναι φάει». «Όποιος δεν μίλησε να πει ότι πεινάει, δεν έχει φάει». Όποιος άνθρωπος δεν έχει ανοίξει το στόμα του να εκφράσει τα συναισθήματα του και να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συμβαίνει, θα συνεχίσει να είναι εμπερδεμένο. Και όταν είσαι εμπερδεμένο, κάνεις πολύ πιο εύκολα κακές επιλογές και πέφτεις πολύ πιο εύκολα στη συνεξάρτηση. Αγωνιστικούς χαιρετισμού και την αγάπη μου στέλνω και στη φίλη που έστειλε την επιστολή, αλλά και σε όλους όσοι αγωνιζόμαστε για να ξεπεράσουμε δυσλειτουργικά μοτίβα και κακή σχέση με τον εαυτό μας και οπωσδήποτε τη συνεξάρτηση.